Η Λήθη είναι εχθρός της ιστορίας. Είμαστε σήμερα στην Ερμαγιά για να γιορτάσουμε το ολοκαύτωμα του Μαρτίου του 1944. Προσήλθαν οι Γερμανοί της Wehrmacht μαζί με Ιταλούς και με μουσουλμάνους εθνικιστές από τρεις πλευρές στο χωριό και δολοφόνησαν ανθρώπους και γυναικόπαιδα. Είναι η μνήμη που τους κρατάει ζωντανούς και ζούμε για να τους θυμούμε κάθε χρόνο. Ευχαριστώ. 80 χρόνια σήμερα από το ολοκαύτωμα στην Ερμακιά, μια θυσία που καθορίζει την πορεία ακόμη και σήμερα, το μήνυμα της ελευθερίας από τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να μπορούμε να αναπνέουμε σήμερα εμείς ελεύθερα και δημοκρατικά, είναι πάντα επίκαιρο, πάντα δυνατό. Αιωνία του συμνήμη. Η σημερινή μέρα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Είναι γνωστό ότι εδώ στην περιοχή του Δερμίου δεν είναι μόνο η Ερμακιά, είναι το Μεσόβουνο, είναι η Πύργη. Υπήρξε πραγματικά ολοκαύτωμα στην περιοχή και αυτές οι εκδηλώσεις έχουν μια σημασία που ξεφεύγει από το συμβολισμό, δεν είναι μόνο υποχρέωση τιμής, είναι το κορυφαίο όλων βέβαια, στη μνήμη των νεκρών. Είναι όμως για να θυμόμαστε και να αποτιμούμε τι σημαίνει πόλεμος, τι έχει περάσει ο τόπος, από ποιους θα πέρασε και πώς δεν θα ξαναζήσουν τέτοιες καταστάσεις. Είμαι και δόξα στους νεκρούς σήμερα, ευλάβεια στη μνήμη τους και μία δέσμηση ολωνών μας για αγώνα για ειρήνη και προκοπή και απόκρουση κάθε επιβολή στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση επιμνημόνηση Δέηση προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, κύριο κύριου Ειρηναίου. Ευλογήσον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτω πατήσας και της εμπής μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτω πατήσας και της εμπής μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτω πατήσας και... Αχιλλέος, Μιχαήλ Θεοδόρας Ευαγγέλου, Κοσμά Αναστασίας Ευαγγέλου, Ιωάννη Άννα Όλβας, Δημητρίου Ευαγγέλου Θεοδοσίου, Τωμά Αλίκης Χριστίνης Χρήστου, Γρηγορίου Ευαγγέλου Θεοδοσίου Κωνσταντίνου, Ευαγγέλου Θεοδόρας Βαΐτας, Όλβας Γεωργίου Αλίκης Βελίτας, Λεδαφίλου Φιλίπου Αντωνίου Μαρίας, Θεοδοσίου Κοσμά Πέτρου Ιπποκράτους, Εκατερίνης Νικολάου Χρήστου, Ιωάννης Κωμά Χρυσής, Γεωργίου Αριστοτέλους, Νικολάου Νικολάου Αχιλλέος, Οδυσσέα Γεωργίου Κοσμά και Τέγιου. Και υπέρ του συγχωρεθήν αυτής πανθυμέλημα υπούσου του και ακούσιο. Κυριερέησον, κυριερέησον, κυριερέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξα ψυχάς αυτών, ερχαϊδί και για να πάω και τα λέξουν κυριερέησον. Κυριερέησον των ουρανών και άκουσε τον αυτόν αμαρτιών, παραφυστό του αθανάτου βασιλείου. Ποιήμη αιώνια ημενή. Αιώνια ημνήμη,
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας την ζωήν παρισάμενο. Χριστός Ανέστη ο Κύριος, ο τιμών Κύριε, είναι η μέρα, αφού συμπληρώνονται 80 χρόνια από εκείνη τη μαύρη περίοδο αυτή της άνοιξης του 1944, που στιγμάτισε για μια ζωή ένα ολόκληρο χωριό. Η μέρα τιμής και μνήμης για τα αθώα θύματα που τόσο άδικα έχασαν τις ζωές τους. Ως ελάχιστος χώρος τιμής είναι η σημερινή εκδήλωση. Ας ευχηθούμε να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Στέκομαι σήμερα πλάι σας στη μαρτυρική κοινότητα Ερμακιάς με περίσκεψη και γνήσιο σεβασμό, μετέχοντας στο Ιερό Μνημόσυνο των θυμάτων της ναζιστικής βίας του 1944. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας. Ξεκίνησα από τη βιωτεία της Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να τιμήσουμε από κοινού τους 64 αθώους ερμακιώτες και ερμακιώτισες που εκτελέστηκαν βάναυσα από τους κατακτητές την περίοδο της κατοχής 80 χρόνια πριν. Τη μικρή σας πατρίδα τη γνώρισα διαβάζοντας γι' αυτή, τη γνωρίζω τώρα καλύτερα ανάμεσά σας. Έμαθα πάντως πως είτε από τα έρματα και τους ασβεστόλιθους που σωρεύει η περιοχή, είτε από τον Άρμακα, που σημαίνει το προφυλαγμένο μέρος και την οχυρή τοποθεσία, το χωριό τη δεκαετία του 1920 ονομάστηκε Ερμακιά, δηλαδή το γεωγραφικό και μορφολογικό του στίγμα προσδιορίζει και το όνομά του. Έμαθα παράλληλα πως η Ερμακιά Εορδέας, γνωστή και ως Φραγκότσι, έχει επίσημο ιστορικό αποτύπωμα αιώνες πίσω, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ένας οικισμός γατζωμένος στους δυτικούς πρόποδες του Βερμίου, με υδάτινο πλούτο, άλλοτε ακμαία κτηνοτροφία, βιοτεχνική και οικοτεχνική δραστηριότητα, χριστιανική πίστη, πληθώρα ηθών και εθήμων. Δεν είναι όμως το μακρινό παρελθόν, αλλά η νοπή ιστορία της Ερμακιάς που μας απίφθινε σήμερα το κάλεσμα μνήμης και σεβασμού. Ιστορία που γράφτηκε με αίμα και παραπέμπει στις πιο ζωφερές σελίδες της κατοχής. Τούτο, το μικρό χωριό της Μακεδονίας, αποτέλεσε πολλαπλό στόχο των Γερμανών την άνοιξη του 1944 με επιθέσεις που υλοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενα. Πυρπολήσεις κατοικιών, εκτελέσεις, λαιλασίες περιουσιών, ατίμωση γυναικών, σφαγές και λογισμοί, βασανισμοί και θανατώσεις στην πυρά εγκλωβισμένων ανθρώπων. Ήτανε κάποιες από τις σωμές μορφές που έλαβε το σταδιακό ναζιστικό έγκλημα. Όμως, ας ξέρετε, με κάποιο τρόπο οι τοπικές μας ιστορίες συναντιούνται στη βάση του ανέτιου φόρου αίματος, των κτηνοδών πράξεων και της αγριότητας που στερεί από τον άνθρωπο κάθε διάσταση ανθρωπιάς. Την ίδια ανάγλυφη σφραγίδα με την Ερμακιά φέρνει στα δικά μου μέρη και το μικρό χωριό Δίστομο, με τα 232 θύματα του και την ασύλληπτη βία με την οποία έπεσαν πάνω του οι πολεμοχαρείς Ναζί το 1944. Αν ακολουθήσουμε βήμα-βήμα την πορεία τους εκείνη την αιματοβαμμένη άνοιξη, θα διαπιστώσουμε ότι οι πιο στιγμοί εκτελεστές του γερμανικού στρατού, τα διαβόητα σώματα SS, βούτυξαν στον όλεθρο και το χαλασμό τα χωριά του Βερμίου, Ερμακιά, Πύργη, Μεσόβουνο, Σέλη, Άνω και Κάτω Γραμματικό, Μεταμόρφωση, Άγιος Παύλος, Ροδοχώρη, Αγία Φωτεινή, αφού αφάνισαν κοντά στους 600, για φανταστείτε,
ανθρώπους κινήθηκαν νοτιότερα στην κεντρική Ελλάδα, τη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα. Έτσι οι τόποι μας, αγαπητές και αγαπητοί, αποτελούν κρίκους του ίδιου αιμάτινου κύκλου που χάραξαν οι κατακτητές πάνω στο σώμα της κατοχικής Ελλάδας. Στα ολοκαυτώματα Ερμακιάς και Πύργων, κλεισούρας και διστόμου εν συνεχεία, έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1000 αλίμονο άτομα, άμαχοι ως επιτοπλίστων, απροστάτευτοι και ανυποψίαστοι συνάνθρωποι που οφείλουμε να τους ανακαλούμε μέσα στα αντιπολεμικά συναξάρια της συνείδησής μας. Εκεί, Βούσκος Νικόλαος, Γκέρδάλας Αχιλέας, Δημητρίου Κώτης Θεοδόσιος, Κώτης Κωνσταντίνος, Κώτης Χρήστος, Μάντζιος Ευάγγελος, Μάντζιος Θεοδόρα, Νίγκου. Ο πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Πάρης Κουκουλόπουλος. Ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Κοντός. Του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Σταύρος Μωυσιάδης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας. Αντιπρόσωπος διοικητή ενάτης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας πεζικού, αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Παπάζογλου. Εκ μέρους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, ο αστυνόμος Α. Σπυρίδων Τάσιος. Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Λεμαΐδας, κ. Αθανάσιος Δάσκαλος. Ο πρόεδρος της Μαρτυρικής Κοινότητας Ερμακιάς, κ. Αριστοτέλης Σίτσκος. Πρόεδρος της Μαρτυρικής Κοινότητας των Πύργων, κ. Δημήτριος Σαμπακίδης.
πρόεδρος της μαρτυρικής κοινότητας του Μεσοβούνου, κύριος Παύλος Παραστατίδης. Ο πρόεδρος της μαρτυρικής κοινότητας της Δροσοπηγής Φλόρινας, κύριος Μιχάλης Μάρου. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Χριστοφόρου, κύριος Ευάγγελος Σιχουνίδης. Πρόεδρος της κοινότητας Καρδιοχωρίου, κύριος Γεώργιος Κοσμίδης. Ο πρόεδρος της κοινότητας Τελεώνα, κύριος Αλέξανδρος Καρατόσιος. Ο πρόεδρος της κοινότητας Ανατολικού, κύριος Αντώνιος Τσακυρίδης. Ο εκπρόσωπος της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, κύριος Δημήτριος Διπλάρης. Μέρους της ΠΕΑΕΑ του ΣΟΕ Πτολεμαΐδας, κύριος Νικόλαος Σάκος. Αντιπροσωπεία μαθητών των Γενικών Λυκειών της Πτολεμαΐδας, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πολιτισμός Μνήμης, Πύργη Μεσόβουνο Ερμακιά. Εκ μέρους του Συλλόγου ΑΜΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κύριος Μάριος Σιμεωνίδης. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερμακιάς, κυρία Μαρία Σάκου. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδιάς ημέρα, κύριος Τριαντάφυλλος Μπαλτζής. Ο αντιπρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας, κύριος Ιωάννης Καρίδης. Πρόεδρος της Τραγικής Εστίας Εορδέας, κύριος Ιωάννης Τσομπανάκης. Ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κύριος Πολύκαρπος Σαββίδης.
Διευθυντές του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας, η Μικρή Ασία, κυρία Δήμητρα Μαλιοπούλου. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ένδοξων ηρώων. Thanks.